Καταλήγουμε λοιπόν σε ένα απλό συμπέρασμα. Ούτε η μέτρηση, ούτε η ερμηνεία του φαινομένου της ενεργείας είναι ένα τεχνικό ζήτημα το οποίο πρέπει να αφήσουμε στους τεχνοκράτες. Και η μέτρηση και η ερμηνεία, το θέλουμε ή δεν το θέλουμε, αντανακλούν κατά κάποιο τρόπο τις πολιτικές και κοινωνικές μας αντιλήψεις. Επιτρέψτε μου να κλείσω με μία ανάμνηση. Θυμάμαι ήταν χειμώνα του 1984, βράδυ, και έβλεπα τηλεόραση. Μια εκπομπή του BBC, πολιτική. Δημοσιογράφος έπαιρνε συνέντευξη στον Υπουργό Απασχόλησης τη της κυβέρνησης Thatcher, έναν κύριο Norman Tebbit, πολύ γνωστός στην εποχή εκείνη. Ήταν η εποχή που η ανεργία είχε φτάσει στον απόγειό της στη Βρετανία, για την ακρίβεια μέτραγε 4,5 εκατομμύρια ψυχέ. Ο δημοσιογράφο θέτει ξεκάθαρα το ερώτημα στον Υπουργό. 4,5 εκατομμύρια άνεργοι, κύριε Υπουργέ. Τι θα κάνετε γι' αυτό. Ο Υπουργό, με πολλή σκέψη, φαινόταν ότι το σκεφτόταν το ζήτημα, αρχίζει να του απαντά στη βάση του ότι είναι ενθουσιασμένος ότι αυτό που συμβαίνει στη Βρετανία εκείνη τη στιγμή είναι πρωτόγνωρο. Η παραγωγικότητα έχει ανέβει σε επίπεδα που ξεπερνάνε όλα τα επίπεδα των προηγούμενων δεκαετιών. Η παραγωγικότητα της εργασίας και συνεπώς η ανταγωνιστικότητα της Βρετανικής οικονομίας. Και δίνει μία εξήγηση. Επειδή έχουμε, λέει, 4,5 εκατομμύρια ανέργους, οι εργαζόμενοι, αυτοί που έχουν ακόμα δουλειέ, Δουλεύουν πολύ αποδοτικά, φοβούμενοι ότι μπορεί να καταλήξουν και αυτοί άνεργοι. Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση τη παραγωγικότητα, η αύξηση τη ανταγωνιστικότητα και μια πρωτόγνωρη δυναμική για τη Βρετανική οικονομία, τουλάχιστον για τη μεταπολεμική περίοδο. Ο δυστυχή δημοσιογράφο επ επανέρχεται, ξαναθέτοντα το ερώτημα. Καλά, δεν ανησυχείτε για την ανεργία του, λέει, απαντάει ο κύριο Τέμπιτ. Βεβαίω ανησυχώ. Γιατί ξέρετε κάτι λέει. Αν αυτοί οι πολύ άνεργοι παραμείνουν οι ίδιοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να γίνουν τόσο εξαθλειωμένοι που οι εργαζόμενοι, αυτοί που δουλεύουν σε εργοστάσια, στα γραφεία, να μην φοβούνται πλέον ότι θα χάσουν τη δουλειά τους και θα την πάρουν εκείνη. Και αυτό λέει θα ήταν καταστροφικό γιατί θα μείωνε την αποδοτικότητά τους, θα μείωνε την ανταγωνιστικότητα της βρετανικής οικονομίας. Βλέπετε, Ποιο είπε ότι μόνο η αριστερά θεωρεί ότι η ανεργία αποτελεί σημαντικό στοιχείο, σημαντικό χαρακτηριστικό μιας οικονομίας της αγοράς.